bu arama faaliyetlerine elbette biz de gireceğiz. Çünkü bu zenginlik ortak bir zenginliktir. Rumların tek başlarına malı değildir. Ο Μουσταφά Κιντζή πάει σιωπή του και μιλά σε εκπομπή του CNN Turk για την κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εκτοξεύει νέες απειλές για διεξαγωγή τουρκικών γεωτρήσεων, θέτοντας παράλληλα το δίλημα περί ενεργειακής συνεργασίας ή ρήξης. En azından geçici formüller üzerinden Kıbrıslı Türklerle anlaşmanın yolunu bulmaları lazım. Aksi takdirde olacak olan şudur. Nasıl ki onlar bu alanlarda kendilerini yetkili görüp bu araştırmayı yapıyorlar, Kıbrıslı Türkler de Türkiye ile işbirliği ve dayanışma içerisinde aynı çabaya girecektir. Την ίδια στιγμή αναφέρεται στην ανάγκη μετατροπής του ζητήματος από πεδίο αντιπαραθέσεων σε πεδίο συνεργασίας. Διατείνεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είναι έτοιμη για λύση και την καλεί να εγκαταλείψει την αδιαλαξία. Πάντως, τον τύψη μετρό 2 παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Νικομίδιας. Τηλεοπτικό συνεργείο του NTV ξεναγήθηκε στο νεοαποκτηθέν τουρκικό γεωτρύπανο, το οποίο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τουρκικής εταιρείας υδρογών Ανθράκων, ζεσταίνει ήδη τις μηχανές. Η τουρκική πλευρά επιστράτευσε και το ερευνητικό Μπαρπαρό, στο οποίο πλέει από χθες το βράδυ στα ανοιχτά της Καρπασίας. Με ορίζοντα την 22 Φεβρουαρίου, η κατάσταση πέριξ του οικοπαίδου 3 παραμένει αμετάβλητη. Τα 6 τουρκικά πολεμικά εξακολουθούν να κρατούν το ΣΑΙΠΕΜ 12.000 μακριά από το στόχο σου πια για ένατη συνεχόμενη ημέρα. Για ανάγκη ύπαρξης ενός αραγούς εσωτερικού μετώπου απέναντι στις προκλήσεις μίλησε ο Αβέροφ νεοφυτού. Ουδής στη διεθνή κοινότητα αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται με τις σωστές ενέργειες και όχι με τις πολλαπλές δημόσιες δηλώσεις. Μιλούσε στο περιθώριο μνημοσύνου τον Μιχαλάκη, Ανδρέα και Νίκου Μακρύδη στη Λέμεσο.